Αγαπητοί φοιτητές, σας καλωσορίζουμε στην ενδιαφέρουσα αυτή διάλεξη που οργανώνει το Παράρτημα Αγίου Νικολάου του Δελικρήτης μαζί με τον Πολιτιστικό Οργανισμό Αγίου Νικολάου πάνω στο ένιγμα του δίσκου της Φεστού. Η καταγραφή της ιστορίας των ευρωπαϊκών χώρων εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Μινωική Κρήτη. Το 1878 ο Μήνος Καλοκαιρινός διεξάγει τις πρώτες ανασκαφές στη δυτική πτέρυγα των ανακτών της Κνωσού, ανακαλύπτοντας μεταξύ άλλων και την πρώτη πινακίδα σε γραμμική β' γραφή. Από τον πρώτο ειδημήνα των ανασκαφών του στα ανάκτορα της Κνωσού, ο Άρθουρ Εβανς ανακάλυψε τα τρία είδη γραφής: τη μινωική κρητική ιερογλυφική, τη μινωική γραμμική α και τη μικυναϊκή γραμμική β, εισάγοντας έτσι τη μινωική και τη μικυναϊκή Κρήτη στον χώρο της ιστορίας και ανοίγοντας τον δρόμο να διαβάζουμε το δίσκο της Φεστού. Ο ομιλητής μας σήμερα είναι ο Dr. Gareth Owens, γλωσσολόγος, υπεύθυνος του προγράμματος Εράσμους στο ΠΕΗ Κρήτης, ο οποίος έχει ασχοληθεί και ασχολείται ερευνητικά με το δίσκο της Φεστού. Ο Gareth Owens σπούδασε γαλλική φιλολογία και αρχαία ιστορία στο τμήμα ελληνικής και λατινικής φιλολογίας στο University College of London, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, όπου απέκτησε και μάστερ στην ελληνική φιλολογία και αρχαιολογία. Στη συνέχεια έλαβε μάστερ φιλοσοφίας από το τμήμα αρχαιολογίας του University College of London. Δίδαξε ως λέκτορα στο Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών, διδάσκοντας γραμμική β, και έχει βραβευτεί από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου με το Bentley's Award για μικυναϊκές σπουδές. Επώνυσε τη διδακτορική του διατροπή με τίτλο «Μια δοκιμαστική προσέγγιση της μινωικής γλώσσας» στο Τμήμα Γλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για τα επόμενα 5 χρόνια έχει γίνει δεκτός ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τη μελέτη κρητικών ιερογλυφικών επιγραφών της πρώτης ανακτορικής περίοδου, συμπεριλαμβανομένων και του δίσκου της Φεστού. Σήμερα εργάζεται ως συντονιστής του προγράμματος Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης και διδάσκει ως επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος την ιστορία της Κρήτης. Θα πρέπει βέβαια να σας πω ότι ο κύριος Owens ήρθε εδώ για 6 μήνες στην Ελλάδα από την Αγγλία και έμεινε τελικά 23 χρόνια. Παντρεύτηκε Ελληνίδα, του άρεσε η χώρα μας και έχει μείνει εδώ και δραστηριοποιείται και ερευνά την ιστορία της αρχαιολογίας της Κρήτης. Η σημερινή διάλεξη, μετά από μια εισαγωγή στις γραφές και γλώσσες της μινωικής Κρήτης, θα περιλαμβάνει και το ντοκιμαντέρ του National Geographic Ancient Files, The Festos Codes, το οποίο ο Dr. Owens παρουσίασε το 2010. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση με ερωτήσεις και απαντήσεις. Παρακαλώ τον κύριο Owens να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ σε όλους. Κύριε Ευαγγέλη, επάνω, να κοιμηθείτε λίγο φως, παρακαλώ. Δεν μου αρέσει που δεν βλέπω το κόσμο. Συγγνώμη, αλλά δεν μου αρέσει μόνο. Μπορώ να έχω λίγο φως για ένα τέταρτο, παρακαλώ. Όχι για το αμφιθέατρο. Συγγνώμη που είμαι δύσκολο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σα, σα βλέπω τώρα. Ευχαριστώ στην φωτεινή. Συγγνώμη, αλλά ο κ. Βαγγέλη με έχει βοηθήσει πριν να αρχίσουμε και τον εκτιμώ την βοήθεια του και τη κ. Φωτεινή. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχω σωστή επικοινωνία με τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, και στην εκπαίδευση να μιλάμε μεταξύ μα και γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Και αρχίζουμε με λίγο φως, θα δούμε αν έχουμε φως στο τέλος, θα δει από τις ερωτήσεις. Ελπίζω να έχουμε ερωτήσεις, αν εγώ έχω για εσάς απαντήσεις είναι άλλο θέμα, αλλά θα προσπαθήσω. Ήταν χαρά μου να έρθω εδώ και χάρηκα που σας βλέπω. Είναι πάντα χαρά μου να είμαι στην Ανατολική Κρήτη και ειδικά στην όμορφη πόλη σας. Επίσης θέλω να πω ευχαριστώ στο Δήμο εδώ για την ζεστή φιλοξενία που έχει προσφέρει στο ΤΕΙ Κρήτης και ειδικά στα τμήματα που έχουμε εδώ. Ξέρω από την φίλη μου και την συνάδελφο, την υπεύθυνη για το Άγιο κ. Φωτεινή, πόσο καλή είναι και παραδειγματική, μπορώ να πω, η σχέση μεταξύ του Δήμου και ΤΕΙ. Και όχι μόνο σήμερα που οργανώνουμε κάτι, αλλά κάθε μέρα, και αυτό έχει σημασία. Όταν όλοι προσπαθούμε, πιστεύω ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με το δίσκο της Φεστού.
Σε 10 μέρες θα γυρίσω εδώ να μιλάμε στο Διεθνό Συνέδριο που γνώνει το ΤΕΙ και θα μιλάμε στο ΡΕΚ, συνεχίζω. Για 250 άτομα που έρχονται από όλο τον κόσμο για ένα συνέδριο εδώ. Θα τους μιλήσω για Κρήτη γενικά, στα αγγλικά, αλλά είπαμε απόψε να κάνουμε κάτι στα ελληνικά για σας. Ευχαριστούμε που ήλθατε και σας λέω συγγνώμη εκ των προτέρων για τα λάθη που θα κάνω. Όχι αν κάνω, που θα κάνω. Είμαι ρεαλιστής. Αλλά το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε στους φοιτητές, στους φίλους και στον εαυτό μας είναι να προσπαθούμε. Αυτό έχει πολύ σημασία, νομίζω. Και σήμερα ήρθαμε ως ένα μικρό ευχαριστώ στο Άγιο για την φιλοξενία προς το ΤΕΙ. Απόψε θα σας παρουσιάσω την τελευταία έρευνα που έχουμε κάνει για το δίσκο της Φεστού, το ένιγμα της Μινωικής Κρήτης. Μετάφραση δεν έχω, το λέω αυτό από τώρα. Και μινωική στήλη της Ροζέτας, γιόκ. Αλλά το μυστικό της επιτυχίας είναι ομαδική δουλειά και σκληρή δουλειά. Αυτό είναι το θετικό μήνυμα που θέλω να δώσω σε εσάς απόψε. Να προσπαθούμε. Ειδικά αυτές τις μέρες που η Ελλάδα περνάει, πολύ δύσκολες μέρες, είναι σαν η χώρα εκεί πάθει εθνική κατάθλιψη, που φαίνεται με αυτά που περνάμε. Νομίζω ότι έχει σημασία να προσπαθούμε. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Θέλω να σας δείξω την πρόοδο που έχουμε κάνει με ένα ένιγμα που κρατάει καλά τα μυστικά του για παραπάνω από ένα αιώνα. Δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις και όπως σας είπε, μετάφραση του δίσκου δεν έχω. Αλλά πιστεύω στην καρδιά μου και από την συστηματική έρευνα που κάνουμε ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο και προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτό θέλω να σας δείξω και πιο σημαντικά, αν μπορώ, να το αποδείξω απόψε μαζί σας του Άγιου Νικολάου. Και πριν αρχίσουμε, μίλησα με μερικούς εκπαιδευτικούς έξω και ήταν και φιλόλογοι έτσι και η ελληνική γλώσσα μου βοήθησε. Μου βοηθάει πάρα πολύ με αυτά που θέλουμε να δούμε για το δίσκο της Φεστού. Ενδείξεις έχουμε. Απόδειξη γιατί λέει ο δίσκος της Φεστού. Δεν έχουμε ακόμα, αλλά πρέπει να προσπαθούμε να τα βρούμε. Αλλά να σας πω την αλήθεια, συχνά έρχομαι στα μέρη σας, κάθε Πάσχα και 15 Αύγουστο, είμαι στο Καστέλι Φωνής, κοντά εδώ, κάτω από την Τρίρο, και στο Καστέλι μας έχει δώσει πολύ σπουδαία αγγεία από την νεολιθική εποχή. Επίσης έρχομαι για τις αιτιοκριτικές επιγραφές, ή να το πούμε πιο σωστά, οι αιτιοκριτικές επιγραφές μάλλον είναι μινωικές επιγραφές γραμμένες στο ελληνικό αλφάβητο, που έρχονται από την Βρύρο και από την Πρεσόγειο. Και όταν είμαι εδώ, πραγματικά αισθάνομαι πιο κοντά στη μινωική Κρήτη. Και πραγματικά, Ανατολική Κρήτη έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό κλέψαμε τρεις μέρες το καλοκαίρι και πήγαμε στην Ζάκρο, που για μένα παραμένει από τα πιο ωραία μέρη της Κρήτης.